είμαι ο Κώστας Βλαχάκης και σήμερα θα σου παρουσιάσω το LG G2 Mini. Το G2 Mini έρχεται με οθόνη αφής 4,7 ίντσες ανάλυσης QHD, όχι Quad HD, QHD, μικρό το Q, 960x540 pixels, τετραπύρινο επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 400 χρονισμένο στο 1,2 GHz, μνήμη RAM 1 GB, κάμερα 8 MP με LED flash και δυνατότητα λήψης βίντεο HD, δηλαδή 1280x720 pixels, ραδιόφωνο FM, NFC, μπαταρία 2240 mAh, Android 4, 4 KitKat, Nokon, Nokcode και έξυπνο πίσω πλήκτρο. Πάμε να κάνουμε μαζί το hands -on. Εδώ είμαστε λοιπόν παιδιά με το G2 Mini και κατευθείαν με το που ακούς G2 Mini λες wow έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις το G2 το, το μεγάλο το smartphone με την οθόνη 5.2 ιντσών να το, το φέρνω εδώ δίπλα και λές τώρα από το μήνι θα είναι κάτι αντίστοιχο σε λίγο πιο μικρό. Οι διαφορές είναι αισθητέ οχι μόνο στο μέγεθος. Εδώ έχουμε 5,2 ιντσες οθόνη Full HD. Εδώ 4,7 QHD 960x540 pixels, μην μπερδεύεστε, το QHD με μικρό Q και κεφαλαίο το HD είναι το 960x540 pixels. Τώρα έχουμε το Quad HD 2560x1440 pixels που συνήθως το δείτε σαν QHD και αυτό, αλλά με κεφαλαίο το Q. Ε, αυτό είναι λοιπόν, θέλω να ξεκαθαρίσω λέγοντας ότι όπως και να λεγότανε, αυτό εδώ πέρα το κινητό, το G2 Mini. Ε, θα δούμε και στην πορεία ότι είναι ένα ενδιαφέρον 4G κινητό με τιμή 3 Ε, Πάσα ομοιότητα όμως σταματάει στο έξυπνο πίσω πλήκτρο και στη διαρρύθμιση εδώ, μιας και εδώ έχουμε 13 άρα κάμερα, εδώ 8, εντάξει, σύνπλην ήχου. Επίσης να πω ότι δεν είναι υποφωτιζόμενο το power button, όπως είναι στο G2 το μεγάλο. Άρα, τα είδαμε μαζί, G2, G2 Mini... Αυτή εδώ πέρα η μόνη του ε, διαφορά. Από εκεί και πέρα, όπως και να λεγόταν, ε, αυτή η συσκευή ε, δεν θα είχε, κανένα δεν θα στεναχωριόταν ή θα παρεξενευόταν ε, που δεν λέγεται G2 Mini. Πραγματικά σας το λέω αυτό. Πάει στην άκρη. Θα δούμε στην πορεία ότι δεν είναι ένα άσχημο κινητό, αλλά καταλαβαίνετε ότι όταν σε προδιαθέτει να περιμένεις κάτι εξαιρετικό χρησιμοποιώντα αυτό το όνομα ELG και εντάξει, είναι απλά ένα μεσαία κατηγορία ε, κινητό. Τετραπύρινο με τον Qualcomm Snapdragon 400 χρονισμένο στο 1,2 GHz. Μνήμη με 1 GB όπω είπαμε. Κάμερα μπροστινή 1,3 MP. Πίσω 8 με LED flash και δυνατότητα λήψη βίντεο HD. Και εδώ πέρα έχουμε ε, θύρα υπέρυθρων για να μπορείτε με το με το Quick Remote να το χρησιμοποιείτε σαν τηλεκοντρόλ. Έχει και αυτό. Ραδιόφωνο FM, NFC, και μια άλλη έτσι διαφορά που θα δείτε, πώ θα, θα, πώς θα περιμένατε να είναι το G2 μέσα, μιας και δεν βγαίνει το καπάκι του σε αυτό εδώ, είναι μονοκόμματο. Δείτε λοιπόν πώς θα φαινόταν το G2 το δικό σας αν είχε καπάκι. Έτσι είναι λοιπόν μέσα. Να η μπαταρία, να το σύστημα εδώ πέρα με το, με το πίσω έξυπνο πλήκτρο συν πλήν ήχου και την κάμερα, το LED flash, υποδοχή για micro Micro SIM, LTE, 4G συσκευή και από κάτω εδώ τα ε, μεγάφωνα, ουσιαστικά ένα μεγάφωνο είναι, αν θυμάμαι καλά αυτό εδώ μονάχα παίζει, εδώ πέρα είναι έτσι για να υπάρχει ισορροπία του θέματος. Πλαστικό είναι όλο το κινητό, όπως επίσης και το καπάκι πίσω. Ε, η συσκευή θα διατεθεί σε τρία διαφορετικά χρώματα, άσπρο, μαύρο και χρυσαφή. Ε, ενώ υπάρχει και το κόκκινο που μαθαίνουμε ότι τουλάχιστον προς το παρόν δεν, δεν ε, σκοπεύει η LG να το διαθέσει. Αν δεν κάνω λάθος... Στην Κοσμοτέ θα το βρείτε ε, αρχικά και αποκλειστικά. Όταν λέμε αποκλειστικά εννοούμε από τους επίσημους διανομής, γιατί μέσω ίντερνετ μπορείτε να το φέρετε από όπου θέλετε. Αλλά επίσημος διανομέας αυτή τη στιγμή, έτσι και με την LG Electronics Ελλάς συνεργασία, θα το έχει για κάποιες μέρες, για ένα τριβδόμαδο, 20 μέρες ε, ε, η Κοσμοτέ. 2,99 η συσκευή, 3 στάρικα και νομίζω ότι αφού κουβεντιάσαμε ε, για την εξωτερική εμφάνιση, που δεν είναι άσχημη, σαγρέ το πίσω αυτό, καμία σχέση με το γυαλιστερό του G2 του μεγάλου. Σταματάω όμως εκεί και μάλιστα το βάζω στην άκρη το G2 για να μην έτσι με... μου αποσπά την προσοχή. Συσκευή λοιπόν, πάχος, συγγνώμη, 9,8 χιλιοστά, 121 γραμμάρια και το λευκό είναι πάρα πολύ ωραίο. Να σας πω ότι και το μαύρο που είχα στη διάθεσή μου είναι ωραίο. Είναι κάπως έτσι ανθρακή και στον ήλιο μάλιστα στο φως το έντονο γκριζάρι και πιο γίνεται ανοιχτό γκρι από πίσω. Πάρα πολύ ωραίο, αλλά πραγματικά και το λευκό είναι πάρα πολύ όμορφο. Και το G2 το μεγάλο σε λευκό ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Λοιπόν, 4,7 inches οθόνη, ανάλυση QHD, 960x540 pixels. Θα περιμέναμε κάτι περισσότερο η αλήθεια είναι. Να μου πεις βέβαια και πέρυσι το S4 Mini QHD οθόνη είχε. Στι 4,3 inches οθόνη, στις 4,3 ίντζες διαγώνιο. Είναι, είναι, πραγματικά είναι φτωχή η ανάλυση για αυτή την οθόνη. Θέλω να πω όμως ότι όσο και να στεναχωρήθηκα, παύλα στράβωσα όταν διάβασα τα specs, αλλά και όταν το πήρα στα χέρια μου, γιατί η αλήθεια είναι ότι με, αυτή τη, με αυτό το μέγεθος οθόνης και την ανάλυση, έτσι μια ελαφριά θολούρα τη βγάζει. Δηλαδή είναι ωραία γενικά η οθόνη και σαν LCD IPS πραγματικά έχει πάρα πολύ μεγάλη γωνία θέασης, αλλά... Είναι εμφανής ότι η έλλειψη μεγάλης ανάλυσης σε αυτή τη διάσταση οθόνης ε, έτσι σαν ε, δεν έχει την ακρίβεια και τα ppi που θέλεις για να πεταχτεί το εικονίδιο από μέσα. Σαν να σου, σου, βγάζει, σου βγάζει ένα έτσι σαν πέπλο θολού. Καταλάβατε όταν λέω θολό δεν εννοώ ότι η οθόνη είναι προβληματική σαν κατασκευή αλλά... Νιώθετε ότι αφού δεν υπάρχουν μπόλικα pixels μέσα για να γίνει crystal clear, ε, κουράζεται λίγο παραπάνω το μάτι να βγάλει το περίγραμμα των εικονιδίων. Πώς, πώς να στο το περιγράψω. Πάμε μέσα να μπούμε. Γενικά όποιος είχε G2 ε, ή γενικά και άλλες τώρα από τις ε, τελευταίες σειρές ε, ε, LG, θα δείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Σχεδόν το, το μενού είναι ίδιο και γιατί να μην είναι φυσικά. Όλε οι εταιρείε το ίδιο κάνουν. Είναι ξεχωρισμένο από εδώ, στα δίκτυα. Είπαμε ότι έχει ε, 4G, ε, NFC, Bluetooth. Πάμε εδώ στον ήχο, ηχητικά προφίλ, κάνουμε έτσι μια γρήγορη, ένα γρήγορο πέρασμα, ανάδραση και σύστημα αφής, ok, προβολή πάνω, φωτεινότητα θα το αφήσω κάπου εκεί, έχει και αυτόματη φωτεινότητα, λήξη, εφέ, απενεργοποίησης οθόνης, Τύπο γραμματοσυρά, έξυπνη οθόνη, κοιτάει τον μπροστά και αναλόγω, ε, άμα βλέπετε κάποιο βίντεο, δεν σταματάει. Όταν η κάμερα εντοπίσει το πρόσωπό σα, σκοτάδι, απευθεία φω, μπροστινή κάμερα με άλλε εφαρμογέ. Έξυπνο βίντεο, αυτό είναι μάλλον για το βίντεο, ότι όταν δεν βλέπετε την οθόνη, σταματάει το βίντεο. Δεν, δεν είναι ε, πολύ χρήσιμο αυτό. Χώρο στιγμιότυπου οθόνη, όταν παίρνετε screenshot, τι θέλετε, μόνο το ψαχνό μέσα ή όλη την οθόνη με τι λεπτομέρειε πάνω και κάτω. Okay, ενδιαφέρον και αυτό. Και σε ό,τι αφορά το ε, προ την είναι ωραίο και αυτό το πώ θα το συνδυάσετε. Βλέπετε, μπορείτε να προσθέσετε κάποια άλλα ή το quick memo ή να του αλλάξετε θέση. Okay. Θα βάλω το πρόσφατε εφαρμογέ εδώ. Θα τα αφήσω έτσι. Πάω πίσω. Χρώμα. Έτσι, κάποια παραμετροποίηση η οποία εκτιμώ ότι είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό με το σβήσιμο νομίζω είναι το καλύτερο. Κλείδωμα οθόνη που είμαστε εδώ. Knock code και knock, Νοκ... εντάξει, knock on ούτως ή άλλως έχει συσκευή. Ωραία, απλά με το knock code, πάμε να του ρίξουμε μια ματιά. Ε, οι φίλοι που έχετε το G2 και αναβαθμιστήκατε σε 4 4 KitKat είδατε ότι ε, πήρατε αυτή την ε, ε, λειτουργία. Με το no Code λοιπόν φτιάχνεις ένα μοτίβο στα τεταρτημόρια αυτά τη οθόνη και χτυπώντα το τάκ 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 σε διάφορα σημεία με όποιο συνδυασμό θέλετε, ξεκλειδώνει. Οπότε δεν θέλει ούτε πιν ούτε τακτυλικό αποτύπωμα σύμφωνα με την LG. Πάω εδώ, βλέπετε εδώ τάκ 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 τάκ. Συνέχεια τάκ 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 τάκ. Έτσι θέλω να ξεκλειδώνει. Επόμενο σου ζητάει να βάλει και ένα πιν γιατί άνθρωπο είσαι, μπορεί να το ξεχάσει και κλείδωσε. Πάμε λοιπόν να το ξεκλειδώσουμε. τάκ 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 και ξεκλείδωσε, είδατε στα σημεία πάλι έτσι κλειδώνει, έτσι δεν ξεκλειδώνει πια επειδή δεν είναι knock on του έχω βάλει το knock και παπ 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 πα, ξεκλειδώνει η οθόνη. Αυτό ήταν λοιπόν και το knock code το οποίο θα το βρείτε ό, όχι μόνο στο αναβαθμισμένο G2 αλλά εδώ και στο G2 Mini αλλά και στη νέα σειρά L 70 L 90 και L 50, L 30, κάποια άλλα πιο προσιτά Android smartphones της LG. Εδώ μάλιστα έχω και το L, 90 στα χέρια μου, το οποίο είναι και 4G, μεγαλύτερο. Το βλέπετε εδώ. Ας το βάλουμε στην άκρη. Μέσα τώρα, πάω να συνεχίσω στις στις ρυθμίσεις. Είδαμε λοιπόν και αυτά και στις γενικές χειρονομίες. Κάποια πραγματάκια, εμένα τουλάχιστον προσωπικά δεν με εξυπηρετούν σε κανένα ε, κινητό. Πληκτρολόγιο LG να το, να, με το ένα δάχτυλο να το κάνεις έτσι. Αν και είναι, μικρά, είναι μικρή πια παιδιά η συσκευή, εντάξει μην τρελαθούμε. Δηλαδή και με το ένα χέρι μανατζάρεται πολύ εύκολα και από πάνω κατεβάζεις το notification bar. Δεν είναι, δεν είναι δύσκολη να τη δουλέψει με το ένα χέρι. Παρ' όλα αυτά τα έχει κρατήσει μέσα Αυτές τις λειτουργίες χρήσης με το ένα χέρι. Αποθήκευση, βλέπουμε μέσα, συνολικός χώρος 4 GB, ήταν κάτι που δεν είχα βρει στα specs όταν ανακοινώθηκε η συσκευή. Το έχω φορτώσει, διαθέσιμο μόνο 550 MB τώρα, 4 GB. Ενσωματωμένη μνήμη. δέχεται όμω κάρτε μνήμη Micro S2 64 GB. Οπότε δεν έχετε κάποιο πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη χωρητικότητα. Αλλά σίγουρα καταλαβαίνετε, μια καρτούλα κατευθείαν ή θα την κουμπώσετε ή θα την αγοράσετε τσιμώντα το G2 Mini. Είδαμε και τι εφαρμογέ. Λογαριασμοί και συγχρονισμό. Λειτουργία επισκέπτη. Ε, αν θέλεις να, ε, να το, να το και να έχει ορισ... πρόσβαση σε ορισμένα πράγματα η συσκευή σου, π.χ. αν θες να το δώσεις σε κάποιο μικρό παιδί ή στην κοπέλα σου, <χεχε> αστείο ήταν αυτό, ημερομηνία και ώρα, προσβασιμότητα, αξεσουάρ, α, παίρνει, ε, υπάρχει και θήκη Quick Window σαν το πρώτο το G2 που κουμπώνει από πάνω και έχει την τρύπα για το ρολογάκι, μια χαρά, σχετικά με το τηλέφωνο, εδώ 4.4.2 KitKat και εδώ LG D620. Και μιας και μιλάω τώρα για, μιλήσαν για αξεσουάρ, ρίξτε μια ματιά σε αυτό το ωραίο που έχει η LG, ώστε για παράδειγμα άμα βάλεις από πάνω ακουστικά κάνει αυτό το εφεδάκι και σου βγάζει και κάποιες, τι θέλεις να κάνεις ας πούμε κατευθείαν, μπορείς να επεξεργαστείς το ποιε εφαρμογές θα εμφανίζονται εκεί, αλλά νομίζω μουσική, βίντεο, εντάξει, άντε πες στο YouTube ότι δεν θέλω και θέλω τι άλλο. Ας βάλω και τη μουσική play, ναι. Έλα. Οκ. Okay. Πάω πίσω. Πάμε να το δούμε πάλι. τσακ, πάρα πολύ ωραία. Και μιας και είμαστε εδώ, ας πάμε μέσα στη μουσική, να ακούσουμε τα κάποια κομμάτια, να δούμε πώς παίζει και το μεγάφωνο. Ένα μεγάφωνο που είναι δυνατό, αλλά ωραία και η διαχείριση, μου βγάλε και τα κουμπάκια από εδώ, έχουμε και το, ε... το μενού, μια χαρά το έχουμε πια από εδώ κάτω. Σούπερ, μου αρέσει αυτό. Μου αρέσει αυτό που κάνει η LG και σου δίνει τη δυνατότητα εδώ πέρα να φτιάξει τα κουμπάκια όπω θέλει. Συγγνώμη, ήμασταν στην μουσική εδώ. Ένα δυνατό μεγάφωνο, πραγματικά δυνατό. Εντάξει, πρέπει να το έχει σε μια λογική ένταση για να μην ε, παραμορφώνει. Εδώ βρίσκεται αυτό που σα έλεγα πριν. Βαράει. Εντάξει. Ξηρίζει σε πολύ δυνατή ένταση, αλλά τουλάχιστον αδιαμφισβήτητα πρόκειται για ένα, ε, για ένα ε, ισχυρό ηχείο. Εδώ. Σε κάτι πιο... Α, βλέπετε από πίσω, με τα κουμπιά κάνω τον ήχο, ε. Το κάνω αυθόρμητα γιατί χρησιμοποιώ αρκετό καιρό το G2. Δεν σα το είπα, δεν έχουμε πλήκτρα εδώ πέρα. Ούτε power button εδώ πέρα, ούτε στα πλάγια, ούτε εδώ συμπλήν ήχου, ούτε από πάνω να ψάχνει. Βρίσκονται όλα εδώ. Έχει το δάχτυλό σου εκεί πέρα. Μειώνει την ένταση του ήχου. Αυξάνει την ένταση του ήχου. Κλείνει την οθόνη. Ανοίγει την οθόνη. Με τον knock code. Μια χαρά. Είδαμε, ακούσαμε μάλλον και ε, μουσικούλα. Πάμε να ε, παίξουμε μέσα με τις κάρτες που έχω για την οθόνη, αλλά και να δούμε κάποιες φωτογραφίες. Θα πάρω σε αυτή την ανάλυση, την native, την 960-540 της συσκευής. Πολύ ωραίο το λευκό χρώμα. Είναι πραγματικά, έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά στις LCD οθόνες, LCD IPS ή LG. Ε, τις έχει όσο πιο κοντά στην πραγματικότητα γίνεται το μαύρο εδώ και μετά από εκεί και πέρα ε, μπλε, πράσινο και κόκκινο, όχι ιδιαίτερα ενθουσιώδη έτσι και εντυπωσιακά. Ε, θα έλεγα ότι ε, έρχονται, συνεχίζουν με, την, ε, με όλη τη φιλοσοφία της συσκευή που έχει αυτή τη χαμηλή ανάλυση που σας είπα που λίγο βγάζει έτσι, δεν είναι pop-up τα εικονίδια, pop έτσι να σου πετάνε στο μάτι, είναι λίγο έτσι, πώς να το περιγράψω, όχι θαμπό, πιο καταλαγιασμένα και τα χρώματα. Ε, σε γενικές γραμμές, όπως θα δείτε μέσα και στις φωτογραφίες, δεν τα πάμε άσχημα. Δηλαδή... Είναι ok, δείτε εδώ κλασικά που την έχετε δει και σε πολλές φωτογραφίες, σε πολλά hands-on βίντεο που κάνουμε, είναι οι κλασικές μας οι κάρτες. Ωραίο εδώ πέρα το λευκό χρώμα στο χιόνι που είναι ένα δύσκολο ε, να το πιάσεις, δείτε και εδώ. Δεν έχουμε γενικά δηλαδή σαν αποτέλεσμα ε, όταν βλέπουμε φωτογραφίες και άλλα ή βιντεάκια, δεν έχουμε θέμα, αλλά στην καθημερινότητα, σε ό,τι αφορά το μενού δηλαδή, θα σας, βγάλει, ε, θα σας θυμίζει ότι έχει έτσι μία μικρότερη ανάλυση του συνηθισμένου, θα έλεγα, εντάξει βέβαια συνηθισμένο, κάτσε ρε Κώστα, ε, ε, έκανες κατευθείαν τις HD οθόνες και πάνω σαν τις ε, mass market. Όχι ακριβώς, αλλά ε, όσοι μας παρακολουθείτε τακτικά θα μπορείτε να το καταλάβετε. Βλέπετε πάντως όλα ε, δουλεύουν μια χαρά και ε, δεν θα, δε θα την έλεγες άσχημη. Μόνο εκεί που έχω κολλήσει και εγώ τώρα, φαντάζομαι θα έχετε κολλήσει και οι περισσότεροι με αυτή την ρημάδα την ανάλυση συγγνώμη, για την έκφραση. Πάω πίσω και από εδώ να δούμε κάποιες άλλες έτσι. Αυτές νομίζω είναι σε 2560, αυτές είναι QHD. Οι φωτογραφίες, ναι, δεν είμαι σίγουρος, ναι. Μια χαρά τη παίζει και εδώ. Ωραιότατα σε αναπαραγωγή φωτογραφιών και βίντεο, ε, μια χαρά. Πάμε, μια και μιλάω για βίντεο, να ανοίξουμε και τα βιντεάκια μας μέσα. Θα ξεκινήσω με το Spider-Man. Will... Έχει εδώ πέρα αυτές τις λειτουργίες της φωτεινότητας και του ήχου. Ωραίο. Like over... Ωραία. Oh. Και όπως είπαμε, με τα κουμπιά από πίσω,

Φεύγουμε πίσω, πάμε να δούμε και το Battle of the Gear που μας αρέσει πολύ. Σε ό,τι αφορά δηλαδή ένα βίντεο για δοκιμές. Να πω ότι γενικά η οθόνη αφήνει δαχτυλιέ. Ε, μου κάνει εντύπωση που στο Huawei Ascent P7 που δοκίμασα τις προηγούμενες μέρες δεν άφηνε, παρότι γυαλί μπρος πίσω. Εδώ πέρα ε, είναι η επιφάνεια, δεν ξέρω τι χρησιμοποιεί, δεν νομίζω να χρησιμοποιεί Gorilla Glass. Πάντως ε, κάνει αυτό το, αφήνει δαχτυλιές. Πάμε να δούμε και το mountain bike, τους φιλαράκους μας που κάνουν downhill. Φεύγω και από εδώ, ας ανοίξουμε και αυτό εδώ πέρα, καιρό έχουμε. <Κι> Είδατε τελικά, και σε φωτογραφίες και σε βίντεο, ε, ξεπερνιέται ε, το ψυχολογικό της ανάλυσης QHD, 960x540. Και νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε και σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε ε, πάμε με τον browser, να ανοίξουμε τον Chrome εδώ στο site, techblog, blog. Εδώ πέρα εντάξει, και εδώ θα δείτε την, έτσι, την μικρή ανάλυση. Αν την καταλάβετε όταν είστε σε εντελώ ε, zoom out, ότι δεν μπορείτε να διαβάσετε ε, τη γραμματοσύρα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτό το επίπεδο δεν έχει κανένα ε, πρόβλημα. Και εδώ μπορούμε να το γυρίσουμε. Γρήγορο, σπιρτάτο το G2 mini. Και οκ, okay, νομίζω τα τρία εκατοστάρικα που ζητάει ε, δεν είναι, ε, δεν, ε, ανταποκρίνονται τουλάχιστον σε πρώτη επίσημη τιμή ηλιανική στα καταστήματα, ανταποκρίνονται στα, σε αυτό που ε, σου, σου πουλάει η, ε, η LG. Νομίζω είναι μια χαρά, είναι, αυτή έπρεπε να είναι η τιμή του. Τώρα 250 να το έχει, όχι, γιατί κάνει καλά τη δουλειά του. Τώρα, πριν προχωρήσω, νομίζω και ολοκληρώσουμε, μπορούμε να μιλήσουμε και για την κάμερα. Μια κάμερα που εντάξει, εκεί πέρα λίγο θα τα βρείτε όχι τόσο... Ε, τι να, πιο κινητό να βάλω εδώ πέρα. Ας βάλω το Blade L2 ή μάλλον όχι το Blade L2, θα βάλω το κταπύρινο εδώ μπροστά της Huawei. Το πρώτο κταπύρινο που θα κυκλοφορήσει τώρα τις επόμενες μέρες στην αγορά. Το ε, G7 50. Θα το δούμε όταν έρθει η ώρα του. Ε, εδώ πέρα τώρα, σε ό,τι αφορά τη φωτογραφική μηχανή, θα πρέπει να κάνετε κάποιες παραχωρήσεις. Όχι ότι είναι άσχημες άσχημες οι φωτογραφίες, αλλά ε, ε, δεν είναι και ιδιαίτερα καλές. Δηλαδή θα μπορούσαμε, θα περιμέναμε και καλύτερες από οχτάρα κάμερα. Ε, τραβάει καλά σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Ε, αλλά έχει αρκετό κόκο και έναν κόκο τον οποίο τον, τον συναντάμε και στις φωτογραφίες με, σε συνθήκες κανονικού φωτισμού, δηλαδή να έχει μπόλικο φως, βγάζει έτσι μία, ε, πώς θα το πω, δεν έχουν δεν, δεν έχουνε λεπτομέρεια ε, οι, οι φωτογραφίες. Μπορείτε να το δείτε και, εντάξει, εδώ πέρα έχω βγάλει κάποιες άλλες που είναι σε σκοτά, σε έτσι, πιο σκοτεινές, Βλέπετε έτσι λίγο ότι ε, άμα πας να τραβήξεις λεπτομέρεια μέσα, την κάνει, ξεχυλίζει, δεν είναι άριστη η ανάλυση. Άριστη βέβαια τώρα, κοστή τι περίμενες και εσύ, αλλά θα ήθελα ίσως να είναι, να, εδώ πέρα μπορείτε να δείτε πώς την κάνει κρακ, 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 σαν να έχει βάλει κάποιο φίλτρο 8-bit από πάνω. Εδώ είναι ok, εντάξει, δεν σου πει κανάς, τίποτα, αλλά θα, νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο καλύτερη, να αυτό που σας είπα, η φωτογραφική μηχανή. Όπως επίσης και η μπροστινή, 1,3 MP δεν είναι ιδιαίτερα ε, καλή, τουλάχιστον είναι ακριβώς στον ε, μέσο όρο. Πάω να γυρίσω μπροστά, βλέπουμε εδώ πέρα και τις επιλογές, τώρα μπήκαμε σε ε, κάμερα, ψέματα έλεγα πριν, ε για ανάλυση μόνο HD. Η ανάλυση είναι μέχρι και Full HD, 1920x1080 pixels. Ε, αυτά, παιδιά, σε ό,τι αφορά και τις ε, φωτογραφίες. Βλέπουμε εδώ πέρα ποια εφέ έχει για την βιντεοκάμερα. Βλέπουμε εδώ ποια, ποιες προκαθορισμένες, μάλλον, λήψεις έχει για την φωτογραφική μηχανή, πανόραμα, βελτιωμένη λήψη και άλλα. Ε, και νομίζω ότι αφού είδαμε και αυτά, μπορούμε να ολοκληρώσουμε ε, με, την, με τον επίλογο και την παρουσίαση του LG G2 Mini. Πάμε! Αυτό ήταν λοιπόν παιδιά το LG G2 Mini. Γενικά μπορώ να πω ότι μου άφησε θετική εντύπωση σαν σύνολο. Ε, αγαπώ την τιμή των 299. Ε, θα μπορούσαν άνετα σε άλλες εποχές να το έχουν στα 4 κατοστάρικά. Ε, εντάξει, εκεί θα είχα μεγάλο πρόβλημα, δεν θα ήξερα από πού να το πιάσω το κινητό, να το κουβεντιάσω, αλλά στα 299 4G ε, με, ε, με την ποιότητα κατασκευής που έχει, το λειτουργικό σύστημα και γενικά το UI μέσα της ε, LG, για όσους το αγαπάτε, και με τη λειτουργία knock, e, knock Code, αλλά και γενικά όλα όλα, πώς ρολάρει μέσα τα πάντα, Υπολογίζω το ραδιόφωνο FM, υπολογίζω το NFC, ε, θύρα υπέρυθρον από πάνω, έξυπνο πλήκτρο πίσω, οκ. Okay. Θα το συνηθίσετε, θα το αγαπήσετε όσοι το δουλέψετε. Θα κάνετε και προετοιμασία και για το μεγάλο το G3 που θα είναι ακριβώς έτσι πίσω. Οπότε είναι ένα καλό ε, πέρασμα πριν το G3, το G2 Mini. Η οθόνη 4,7 inches, ωραίο μέγεθος και γενικά συμμαζεμένο το κινητό. Αλλά αυτή η ανάλυση ε, μπορεί να μην σας ενοχλεί σε φωτογραφίες και βίντεο ε, θα, θα, το, θα τη βλέπετε όμως μπροστά σας στα εικονίδια και στο μενού. Η κάμερα 8MP τελικά τραβάει βίντεο Full HD. Δικό μου λάθος, sorry. Ε, δεν είναι ιδιαίτερα... Ε, πώς να το πω... Εντάξει, δεν είναι και του πεταματού. Ε, είναι σίγουρα μέσο όρο, αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε να είναι και λίγο κάτι παραπάνω αυτή η οχτάρα που φοράει. Ε, κάτι άλλο, δέχεται κάρτες μνήμης MicroSD, ξεκουμπώνει από πίσω το καπάκι και δεν έχω να πω κάτι άλλο για το G2 Mini, ευχάριστα πέρασα μαζί του όσες μέρες το χρησιμοποιούσα σαν ε, κυρίως μου συσκευή με τη δική μου κάρτα SIM και μπορείτε να πάτε να ρίξετε μια ματιά στα καταστήματα τώρα ε, που βγήκε να δείτε άμα ταιριάζει και στο δικό σας γούστο. Κώστας Βλαχάκης, techblog.gr, μέχρι το επόμενο επεισόδιο, bye bye!